Χαρές. Τα παιδιά κάθονταν στα κούτσουρα κάτω από τις σημίδες και συζητούσαν. «Έχω σήμερα χαρά», είπε η Αλιώνα. «Κοιτάξτε την καινούργια μου κορδέλα, βλέπετε πως γυαλίζει». Και έδειξε την κοτσίδα της με την καινούργια κορδέλα. «Και εγώ έχω χαρά», είπε η Τάνια. «Μου χάρισαν καινούργιες νερομπογιές, ολόκληρο κουτί». «Σιγά τις χαρές», είπε ο Πέτια. «Για κοιτάξτε τι έχω. Ένα καλάμι. Μπορώ να πιάνω ψάρια όσα θέλω. Τι να τις κάνω τις νερομπογιές. 5 φορές ζωγράφισες και πάει. Σώθηκα». Ζήλεψε ο Ντίμα τους φίλους του με τις χαρές τους. Ήθελε να έχει κι αυτός κάτι να πει. «Κι εγώ φοράω το καλύτερό μου πουκάμισο. Να το». Σηκώθηκε και άνοιξε τα χέρια για να δουν όλοι το ωραίο του πουκάμισο. Ο Βάνια τους άκουγε σιωπηλός και δεν έλεγε τίποτα. «Απλά δεν έχει καμία χαρά, ούτε μια μικρή χαρούλα», είπε η Αλιώνα. «Γι' αυτό κάθεται και δεν μιλάει». «Όχι, έχω», απάντησε ο Βάνια. «Είδα λουλούδια». Όλοι άρχισαν να το ρωτούν. «Τι λουλούδια, πού?» «Στο δάσος, σε ένα ξέφωτο. Μια φορά όταν χάθηκα, ήταν αργά το βράδυ, είχε σκοτεινιάσει και τα λουλούδια ήταν ολόλευκα και σαν να λαμπύριζαν». Τα παιδιά ξέσπασαν σε γέλια. «Το δάσος είναι γεμάτο από λουλούδια. Πού τη βρήκες τη χαρά?» «Τη βρήκα», είπε ο Βάνια. «Είδα λουλούδια. Μια άλλη φορά το χειμώνα είδα στέγες». Τα παιδιά έπεσαν κάτω από τα γέλια. «Δηλαδή το καλοκαίρι δεν βλέπεις στέγες?» «Βλέπω. Μόνο που το χειμώνα είναι χιονισμένες. Και όταν λάμπει ο ήλιος, από μία πλευρά οι στέγες είναι μπλε και από την άλλη ροζ. Φωτεινές. «Τι μας λες», είπε η Αλιώνα. «Μήπως εμείς δεν έχουμε δει χιονισμένες στέγες? Ούτε μπλε είναι, ούτε ροζ. Κανονικές». «Μας κοροϊδεύει», φώναξε ο Πέτια. «Τα λέει για να μας τσαντήσει». «Πας και έχεις κι άλλες χαρές?», ρώτησε ειρωνικά η Τάνια. «Έχω», απάντησε ο Βάνια. «Έχω δει ασημένια ψαράκια». Ο Ντίμα αναπήδησε. «Πού τα έχεις δει, αληθινά, ασημένια?» Ο Πέτια σηκώθηκε από το κούτσουρο. «Στη λιμνή, στο ποτάμι». «Σε ένα νερόλακο», απάντησε ο Βάνια. Όλοι πάλι άρχισαν να γελούν. «Το ξέρα», είπε θυμωμένο ο Πέτια. «Μας δουλεύει». «Όχι, δεν σας δουλεύω», είπε ο Βάνια. «Μετά τη βροχή, κάτω από τη μηλιά, υπήρχε ένας νερόλακος και φύσαγε. Το νερό έτρεμε και μέσα έπαιζαν ασημένια ψαράκια». «Ψεύτη», είπε η Αλιώνα. «Πάμε να φύγουμε. Απλά δεν έχει καμία χαρά και κάθεται και τις βγάζει από το μυαλό του». Η Αλιώνα γέλασε και η Τάνια είπε σκεπτική. «Μπας και έχει περισσότερες χαρές από όλους μας, αφού μπορεί και τις βρίσκει παντού, ε?»